Θα ρωτήσω τον κύριο Σοφιανό κάτι που μοιάζει λίγο με αυτό. Ο κύριο Τσίπρα σα καλεί σε προοδευτικό μέτωπο κατά τη κυβέρνηση. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, έτσι. Ναι, το έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, δεν λέω ότι το σε όλε τι εκδοχέ. Ξέρετε τι, το κακό με την πολιτική είναι ότι τα περισσότερα έργα τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά εντάξει, ξαναπέζονται. Και οι λωτοί όταν τρώγονται πολύ, τι συνηθίζει και ξαναπέζονται. Δεν μου λέτε. Γιατί λέτε όχι όμω. Να σα πω. Γιατί λέτε όχι. Θα σα απαντήσω και δηλαδή το να λε όχι όταν ο άλλο είναι κυβέρνηση. Και σου λέει προοδευτικό μέτωπο και δεν έχει κυβερνήσει όπως θέλει, το καταλαβαίνω. Όταν είναι αντιπολίτευση. Δεν είμαστε στο 12, ούτε στο 15, είμαστε στο 22. Ναι. Θα απαντήσουμε και σε αυτό. Έχουμε απαντήσει ήδη δηλαδή. Έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίο ξεχνάει. Βάζοντα τα εκβιαστικά του διλήμματα, ξεχνάει δηλαδή αυτό που λένε το σύνολο των δημοσκοπήσεων. Ότι το 1 τρίτο του ελληνικού λαού λέει κανένα από του δυο. Αυτό το κανένα από του δυο έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Δεν αφορά μόνο τη φάτσα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Ναι. Αφορά την πολιτική, αφορά την καθημερινότητα, αφορά αυτό που ζει ο άλλος καθημερινά. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Μιλάμε για κατασχέσεις. Ε? Κατασχέσεις που ένας έκοβε και άλλος έραβε. Κατασχέσεις οι οποίες με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν στα κοράκια, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισαν. Τώρα, συνέχισαν μετά σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Ναι. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας διευρύνθηκε αυτό το πλαίσιο. Τελειώσαμε και με την πρώτη κατοικία και βρισκόμαστε σε αυτές τις τραγικές εικόνες που η παρέμβαση του κόσμου, του λαού μπορεί να αποτρέψει. Το δεύτερο που ξεχνάει ο Πρωθυπουργός είναι να μας πει ότι αν η πολιτική υλοποιείται με νόμους, με νομοσχέδια, όταν το 50% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη το έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 80% το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Όταν κεντρικές πολιτικές επιλογές είναι κοινές, ξέρετε, την προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, από κοινού, ψήφισαν από κοινού μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενσωματώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισαν από κοινού την ένταξη Σουηδίας, Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στηρίζουν τον πόλεμο. Το στηρίζουν μέσα από τις νατοϊκές αποστολές. Ψήφισαν τα ναυπηγεία Ελευσίνας να τα πάρει ο Όνεξ. Θεωρείται στήριξη στον πόλεμο το να στηρίζει στην Ουκρανία. Αυτό δεν το ψήφισε. Θεωρείται στήριξη στον πόλεμο. Το μεγάλο project στο θριάσιο πεδίο. Αν μου επιτρέπετε, θεωρείται στήριξη στον πόλεμο το να στηρίζει στην Ουκρανία η οποία δέχτηκε εισβολή από τη Ρωσία. Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νατοϊκό ρωσικό μακελιό στις πεδιάδες της Ουκρανίας. 60 δισεκατομμύρια έχουν δώσει οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα έχουν δώσει για τα μάτια του Ζελένσκι, τα δίνουν για τα δικά του συμφέροντα και σε αυτά τα συμφέροντα, στην κόντρα με τη Ρωσία, η Ελλάδα δεν έχει καμιά δουλειά. Η Ρωσία έχει καμία ευθύνη σε όλο αυτό. Τα παραμύθια για τα αναθεωρητικά του Ερντογάν και όλα αυτά, να τα δείτε. Πάντως, με το χάιδεμα που κάνουν στον Ερντογάν, οι σύμμαχοί σας στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα πόλεμο, κύριε Κουβάρα. Αφήστε τα αμυνόμενα και τα επιθέμενα και δείτε ένα μακελιό στο οποίο πρωτοστατείτε. Και πρωτοστατείται παρά Πούτιν. Και ενάντια. Το δημιουργεί παρά η Ρωσία με την απρόκλητη επίθεση. Εντάξει, ναι, θα σας δώσουν τα εύσημα οι Αμερικάνοι, μην ανησυχείτε. Συνεχίζοντας τη συμφωνία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα εύσημα τα παίρνει από την ιστορία. Σε αντίθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι πάντα στη λάθος. Εντάξει, την καραμέλα αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όχι, δεν είναι καραμέλα, είναι πραγματικότητα. Ξεχνάτε να πείτε ότι ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του, παρά τα όσα λέτε, δεν μπορεί να καθαγιάζεται την εισβολή του Πούτιν. Είναι απαράδεκτο. Να το πείτε, από εκεί να ξεκινήσετε. Προφανώς απαράδεκτο είναι που δεν το λέτε. Ή δεν διαβάζετε καλά. Δεν έχω ούτε εγώ το κύριο Κουβαρά. Δεν έχουν οι υπόλοιποι. Δεν ξεκινήσατε όμως με αυτό. Αντιλαμβανόμαστε αποδεκτή όμως αλλαγή της θέσης σας, αλλά δεν ξεκινήσατε με αυτό. Εγώ καταλαβαίνω γιατί θέλετε να με καλύψετε. Ξέρετε, επειδή είμαι πιο παλιό στην πιάτσα, μπορώ να σας καλύπτω κι εγώ. Εγώ σας σεβάστηκα. Παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Σοφιανό. Τελειώστε, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσετε. Ωραία. Θα μιλάω και εγώ πάνω σας. Να ολοκληρώσει ο κύριος Σοφιανός πρώτα και μετά. Είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να είναι αντίθετη στην αποστολή πολεμικού οπλισμού, να παίρνετε όπλα από τα νησιά για να τα στέλνετε στους Ζελένσκι και εσείς να κάνετε το δικό σας. Αντικαθίστατε. Το δεν ισχύει αυτό, να ρωτήσετε τους δημοσκόπους το τι λένε ο ελληνικός λαός απέναντι στην αποστολή πολεμικού υλικού. Βάλτε μια τελεία, με βάση λοιπόν όλα αυτά, η απάντηση είναι σαφέστατη. Κύριε Γαϊδάνη, σας παρακαλώ. Θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Όχι, απαντήστε. Θα απαντήσω στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο τρόπο όταν θα μιλάει. Όχι, εντάξει, έτσι, δεν λοιπόν θέλω τώρα να το πάμε έτσι. Αλλού εντάξει, αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ήμουν αέρμος όταν μιλάγατε. Ναι, όντως δεν διέκοψε κανέναν, έχει δίκιο σε αυτό. Τι λέμε. Λοιπόν, ωραία.
Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν πήρατε και στο ερώτημά σας. Έχουμε μια ταύτιση πολιτικών επιλογών, στρατηγικών πολιτικών επιλογών. Γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται ο κ. Χατζησοκράτης τόση ώρα. Μάλιστα. Που υπερασπίζεται το υπεριαλιστικό μακελιό η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλατε να, γι' αυτό, θέλατε να γι' αυτό μπει και τρίτος. Και δεν υπάρχει, επειδή στους δεν υπάρχει αποδέκτης. Δεν υπάρχει αποδέκτης σε καλέσματα που ο ελληνικός λαός τα έχει δει, τώρα, τα γνώρισε θέλω, και έβγαλε τα συμπεράσματα. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να καταλάβω κάτι στο θέμα της πρώτης κατοικίας, επειδή ξέρω ότι για το ΚΚΕ είναι βασικό θέμα. Η λαϊκή κατοικία είναι κάτι που το λέει εδώ και πολλά χρόνια. Το ΚΚΕ είναι της άποψης να προστατεύονται όλοι. Γιατί έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, πού πρέπει να μπει ένα όριο, κατά τη γνώμη σας? Θυμάστε παλιότερα λέγανε οι κομμουνιστές θα σας πάρουν τα σπίτια. Ναι. Οι καπιταλιστές, οι τραπεζίτες θα παίρνουν τα σπίτια. Εμείς παλεύουμε για τη δυνατότητα να έχει ο Έλληνας και είχε σε ένα ποσοστό υψηλό την πρώτη κατοικία. Να έχει τη δυνατότητα να έχει το εξοχικό που πήρε από τους γονείς του. Έτσι, γιατί έχουμε και αυτή τη σύνδεση με την οικογένεια σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά όταν έχει πάρει ένα αυτή δάνειο, στιγμή, λέω, πού θα βάλετε το όριο? Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το όριο είναι στα πανωτόκια, στην κλεψιά των τραπεζών. Στην κλεψιά. Το συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο έγινε χτες πρώτο θέμα με την άμεση παρέμβαση συνδικάτων, συνδικαλιστών και των δικών μας δυνάμεων, είναι ότι παίρνουν το σπίτι για ένα δάνειο από πιστωτική κάρτα 15.000 που έγινε 45.000. Και τους παίρνουν το σπίτι. Αυτοί είναι οι κακοπληρωτές. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια που θεωρούνται ανίσπρακτα και τα οποία σβήνονται. Και είναι χαριστικά δάνεια που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Ναι. Και έχουν δοθεί από τέτοιες και άλλες κυβερνήσεις. Λοιπόν, τα όρια είναι συγκεκριμένα. Ο κόσμος τα αντιμετωπίζει, τα γνωρίζει. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Μιλάμε για τη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος με κόπους και μόχθους πληρώνοντας τις τράπεζες να μην χάνει το σπίτι του, γιατί κάτω από μια σειρά συνθήκες έχουν διαμορφωθεί αυτά τα υπέροχα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κύριε Χατζησοκράτη, θα ήθελα επίσης. Αμέσως, πραγματικά. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είναι γι' αυτό το θέμα που θέλετε να πείτε ή όχι? Όχι. Για τα κόκκινα δάνεια. Να σας ρωτήσω κάτι που σχετίζεται με τη συζήτηση την υπόλοιπη που κάναμε πριν. Το ΚΚΕ, επειδή κάνει κάποιες εκτιμήσεις και συχνά σε αυτές τις εκτιμήσεις στις εκλογές και στα θέματα της στρατηγικής έχει επιβεβαιωθεί, θεωρείτε ότι θα προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές ή θα πάμε οπωσδήποτε σε δεύτερες? Είναι πιθανό να προκύψει κυβέρνηση και από τις πρώτες εκλογές. Ποιον, κυβέρνηση? Είναι ποιον. Πιθανό επίσης να προκύψει και μεγάλη κυβέρνηση. Μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή. Μεγάλο συνασπισμό. Ναι, αλλά μήπως το λέτε γιατί αυτό ακούστε, μόνο γιατί. Εντάξει, τώρα ξέρετε και εσείς πολύ καλά είναι ότι δουλεύουν. Το παιχνίδι, ας πούμε, ξέρετε δηλαδή, και εσείς πολύ καλά ότι δουλεύουν επιτελεία. Οι κοινές στρατηγικές επιλογές δημιουργούν και δυνατότητες και για κοινά κυβερνητικά σχήματα. Δηλαδή τώρα τους βλέπετε εδώ τον κύριο Γαϊτάνη με τον κύριο Χατζησοκράτη να μπορεί να τα βρουν σε κυβέρνηση. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Ναι. Έχουν δει κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, Λάρος. Και καλά τώρα το ίδιο. Έχουν δει. Πολλά έχουν δει. Κυβερνητικές εκδοχές τέτοιες και άλλες. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, κυβέρνηση αυτοδύναμη τέτοια και αυτοδύναμη άλλη. Αλλά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Και πάνε από το κακό στο χειρότερο και οι προβλέψεις. Μην ακούμε τώρα το παραμύθιασμα. Η ακρίβεια έρθε για να μείνει. Η πρόβλεψη για το 2023 μιλάει για 6 με 7% πληθωρισμό. Μιλάει για 1% ανάπτυξη. Ανεμικότατη. Οι κίνδυνοι από τον πόλεμο που μας έχουν εμπλέξει, που τον πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν είναι δικός του πόλεμος, όσο και αν χτυπιέται η Νέα Δημοκρατία, δεν θα περάσει στον ελληνικό λαό τη λογική ότι θα στηρίξουμε τον ατοϊκό μακελιό που γίνεται με τους Ρώσους για τα συμφέροντα, για τα πετρέλαια, για τους αγωγούς. Αυτός ο πόλεμος έχει και επιπτώσεις. Τις πληρώνει η Ευρωπαϊκή και ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα ως πως μας τα λένε. Μάλιστα. Και ο λαός μας πρέπει να πάρει τα μέτρα του και το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό μέτρο για μας είναι να υπάρχει δύναμη απέναντι σε κυβερνήσεις τέτοιες και άλλες που τις γνωρίσαμε. Τις είδαμε και τις πληρώνουμε. Η Κατερίνα, θέλω να μια κουβέντα για να κλείσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τις εκλογές για να πιάσουν τα εκβιαστικά διλήμματα. Ναι. Είναι δεκάδες τα τηλέφωνα στο ΠΑΜΕ και στα σωματεία για πληστηριασμούς. Κανένας δεν πρέπει να φοβάται. Μπορούμε να τους αποτρέψουμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε αυξήσεις, μπορούμε να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, όπως κάνουν δύσκολη την καθημερινότητα του λαού μας. Αυτό το μήνυμα έχει και δυναμική, το οποίο μπορεί να αμφισβητήσει στην πράξη τέτοιου είδους εκβιαστικά διλήμματα. Λοιπόν.